Κυρίε και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα είναι Παρασκευή 18 Αυγούστου και παρακολουθείτε ειδήσει από την ΑΛΦΑ Τηλεόραση. Έτοιμα συζήτηση με τη διαδικασία του κατεπήγοντο ε, συγκεκριμένου θέματο θέτει λαϊκή συσπήρωση τη περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία Ράκη στην επικείμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Το αίτημα αυτό αφρά τη συζήτηση τη κατάσταση που επικρατεί στο Γενικό Νοσοκομείο τη Ξάνθης καθώ στο παθολογικό τμήμα τα πράγματα είναι οριακά Και μάλιστα ο προσωρινό του προϊστάμενο έχει εκδώσει και σχετική ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντα το πρόγραμμα βαρδιών στο συγκεκριμένο τμήμα ω επικίνδυνο τόσο για του γιατρού όσο και για του ασθενεί. Με απόλυτο και κατηγορηματικό τρόπο, ο προσωρινός προϊστάμενος και επιστημονικά υπεύθυνος του Παθολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, με επιστολή του προς τη διοικήτρια του νοσοκομείου, επισημαίνει την άκρο επικίνδυνη για την υγεία των ασθενών λειτουργία του τμήματος. Όπω ο ίδιο υπογραμμίζει, το εκπονηθέν πρόγραμμα πρωινή και εφημεριακή λειτουργία του τμήματο είναι πλέον επικίνδυνο, αφού συμπεριλαμβάνει ιατρού σε αναρωτική άδεια και δεν λαμβάνει υπόψη την ελάχιστη σύνθεση σε ιατρού για την ασφαλή λειτουργία του. Η συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση των δημόσιων δομών υγεία από τι κυβερνήσει και η εγκληματική αδιαφορία των τοπικών αρχών σχετικά με τη διασφάλιση τη υγεία και τη ποιότητα ζωή του λαού τη περιοχή μα φτάνει πλέον σε οριακό και κρίσιμο σημείο που θέτει ένα ακόμα και λειτουργία τους. Άλλωστε, σε ολόκληρη την περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, υποστηρίζει η λαϊκή συσπήρωση, η πρωτοβάθμια περίθαλψη, το ΕΚΑΒ, τα νοσοκομεία, οι δομέ ψυχική υγεία γνωρίζουν τα τελευταία χρόνια την υποβάθμιση και την εγκατάλειψη, δημιουργώντα κενά που έρχεται να συμπληρώσει ο ιδιωτικό τομέα, μετατρέποντα ακόμα περισσότερο το κοινωνικό αυτό αγαθό σε ακριβοπληρωμένο πληρωμένο εμπόρευμα. Η διοίκηση τη Περιφέρεια έχει τεράστιε ευθύνε, καθώ αρκείται στο να μοιράζει τα ψίχουλα του ΕΣΠΑ και την ίδια ώρα να παρουσιάζει μια ειδηλιακή εικόνα αντί να μπαίνει μπροστά στη διεκδίκηση πόρων, προσλήψεων μόνιμου προσωπικού, κτηριακών υποδομών και τεχνολογικού εξοπλισμού για δημόσιε και δωρεάν παροχέ υγεία, σύγχρονε και υψηλή ποιότητα για όλο το λαό. Η τραγική πραγματικότητα έρχεται πολύ σύντομα, μόλι μία εβδομάδα μετά την προεκλογική φιέστα τη Περιφέρεια για την Υγεία, να επιβεβαιώσει το ρόλο τη διοίκηση ω το πιο ανθυγίν Ολοιυανιστήρι τη κυβέρνηση. Έμεση στήριξη στην κυβερνητική πολιτική δίνουν απλόχερα και οι δίθεν αντιπολιτευόμενε παρατάξει, η ανεπίσημη τη Νέα Δημοκρατία και η επίσημη του ΣΥΡΙΖΑ, που στα δευτερεύοντα και διαχειριστικού τύπου ζητήματα είναι λαλίστα και γοκορομαχούν, αλλά στα μεγάλα και σημαντικά για τη ζωή του λαού προσφέρουν απλόχερα συνένεση. Για τη δε παράταξη του ΠΑΣΟΚ μετά και μια ολόκληρη θητεία συνδιοίκηση με τον κύριο Μέτσιο, δεν προσδοκούμε κάτι περισσότερο από την αφωνία. Και με βάση όλα αυτά, λέει η λαϊκή συσπήρωση, θεωρούμε ότι το κρίσιμο αυτό ζήτημα πρέπει να συζητηθεί ω εξαιρετικά επίγον στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ώστε να παρθούν αποφάσει για άμεσε ενέργειε πιέσει προ την κυβέρνηση. Ο Μπέι του Πρωτοκλησίου, ένα σημαντικό αποκριάτικο τοπικό δρόμενο στο Δήμο Σουφλίου, εντάχθηκε πλέον στο Ευρετήριο Εθνική Άλλη Πολιτιστική Κληρονομιά του Υπουργείου Πολιτισμού. Η εξέλιξη έγινε γνωστή πριν από μερικέ ημέρε και συνιστά βεβαίω μια δικαίωση των κατοίκων τη τοπική κοινότητα που προσπάθησαν πολύ ώστε το τοπικό αυτό έθιμο που έρχεται από του αιώνε να ενταχθεί στο συγκεκριμένο κατάλογο και έτσι να αναδειχθεί τόσο το ίδιο το έθιμο όμω και ο οικισμό του. Ο Μπέις του Πρωτοκλησίου, το έθιμο που διοργανώνεται στο χωριό Πρωτοκλήση του Σουφλίου από την Τοπικό Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Ορφέας και την Τοπική Κοινότητα, εντάχθηκε και εγγράφηκε στο Εθνικό Ευρετήριο Αίλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Αυτό ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, η εγγραφή δηλαδή συνολικά 10 νέων στοιχείων στο Εθνικό Ευρετήριο Άιλη Πολιτιστική Κληρονομιά, ανάμεσά του και το έθιμο του Πρωτοκλησίου και σίγουρα αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στου κατοίκου του χωριού, την Κατερίνα Ματσιουδάκη Πιτιακούδη, που πίστεψε πολύ στη συγκεκριμένη προσπάθεια και μαζί με όλου του υπόλοιπου μόχθησαν και προσπάθησαν επί να πετύχουν αυτή τη σημαντική διάκριση που αναδεικνύει το χωριό του. Η διαδικασία εμπλωτισμού του Εθνικού Ευρετηρίου Άιλη Πολιτιστική Κληρονομιά τη Ελλάδα είναι ετήσια και ξεκινάει τον Ιανουάριο με τη δημόσια πρόσκληση που απευθύνει η Διεύθυνση Νεότερη Πολιτιστική Κληρονομιά σύμφωνα με τι προβλεπόμενε διαδικασίε και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Όπω αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, ο Μπέι είναι ένα αποκριάτικο δρόμενο με περιπεκτικό σκοπτικό χαρακτήρα που πραγματοποιείται από άντρε την καθαρά Δευτέρα στο προσφυγικό χωριό πρωτοκλήση του Δήμου στον Εύρο. Συμμετέχουν νεαρά και μεγαλύτερης ηλικίας άτομα που σχηματιζούν θίασο και περιφέρονται στο χωριό χορεύοντας με τους ήχους της Γκάιντας και του Νταουλιού. Ο Μπέις αποτελεί σημαντική έκφραση της συλλογικής μνήμης και ταυτότητας της κοινότητας πρωτοκλησίου του Δήμου Σουφλίου Εύρου. Η Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, μετά την αποδοχή τη εισήγηση τη Επιστημονική Επιτροπή για την εγγραφή των 10 νέων στοιχείων στο Εθνικό Ευρετήριο, δήλωσε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού, εφαρμόζοντα από το 2006 τη Σύμβαση τη UNESCO 2003 για τη διαφύλαξη τη άειλη πολιτιστική κληρονομιά, προσθέτει σήμερα 10 νέε εγγραφέ στον ήδη πλούσιο κατάλογο του Εθνικού Ευρετηρίου Άειλη Πολιτιστική Κληρονομιά, επιβεβαιώνοντα τον πλούτο την πολυμορφία, τι πολλαπλέ επιρροέ και την ενσωμάτωση στέρεων παραδόσεων για τι οποίε είναι περήφανε οι τοπικέ κοινωνίε. Ο λαϊκό πολιτισμό, οι τελετέ, οι γιορτέ, οι παραδοσιακέ τέχνε μεταφέρονται από γενιά σε γενιά. Παραδίδοντα του νεότερου ένα βαθύ πολιτιστικό απόθεμα που το διαμόρφωσαν ο μόχθο των ανθρώπων, η συνύπαρξη, η αλληλεγγύη, η ανάγκη τη ταυτότητα. Ένα πλούτο διαφορετικό από περιοχή σε περιοχή, αποτέλεσμα συλλογική δραστηριότητα, του μέτρου και τη αισθητική, που φτάνει ζωντανό στι μέρε μα από τα βάθη του χρόνου και οφείλουμε να τον αναδείξουμε πιστή στι αρχέ τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ευχαριστώ, είπε η κυρία Υπουργό, την αρμόδια διεύθυνση νεότερη πολιτιστική κληρονομιά του Υπουργείου, καθώ και την Εθνική Επιστημονική Επιτροπή για την αφοσίωσή του στη διάσωση και ανάδειξη του άιουλου πολιτιστικού μα αποθέματο με την εφαρμογή τη σύμβαση τη UNESCO. Η Ελλάδα ω κράτο μέλο εμπλουτίζει συστηματικά το Εθνικό Ευρετήριο Άιλη Πολιτιστική Κληρονομιά, εφαρμόζοντα τη διαδικασία εμπλουτισμού του ευρετηρίου, το οποίο αποτελεί σημαντική προτεραιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο λόγο δίνεται στι ίδιε τι κοινότητε φορέων Άιλη Πολιτιστική Κληρονομιά προκειμένου να τεκμηριώσουν και να αναδείξουν τα στοιχεία που οι ίδιε θεωρούν μέρο τη συλλογική του ταυτότητα. Επιπλέον, η διαδικασία εγγραφή στο Εθνικό Ευρετήριο Άιλη Πολιτιστική Κληρονομιά παρέχει ένα πλαίσιο συνεργασία των κοινοτήτων με τη διοίκηση και την επι επιστημονική κοινότητα για την εκπόνηση σχεδίων και την εφαρμογή πολιτικών που στοχεύουν στη διαφύλαξη των στοιχείων και τη μετάδοσή τους στις νεότερες γενιές. Τα 10 νέα στοιχεία μελετήθηκαν συστηματικά από τη Διεύθυνση Νεώτερη Πολιτιστική Κληρονομιά, την Εθνική Επιστημονική Επιτροπή για την Εφαρμογή στην Ελλάδα τη Σύμβαση για τη Διαφύλαξη τη Άλλη Πολιτιστική Κληρονομιά UNESCO 2003 και τι ίδιε τι Κοινότητε Φορέων. Η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή γνωμοδότησε επί των προτάσεων στη συνεδρίαση τη 7η Απριλίου 2023. Η εισήγησή του έγινε αποδεκτή στο σύνολό τη από την Υπουργό Πολιτισμού. Τα υπόλοιπα 9 στοιχεία που αναγράφονται στο Εθνικό Ευρετήριο Άλλη Πολιτισμού κληρονομιά πέρα από τον Μπέι του Πρωτοκλησίου είναι ο Συρτό Κρήτη, Καρναβάλι Μεσοτόπου Λέσβου, Μαλεβιζιώτη, το Μυρολόι τη Παναγία στην Κοπάνη Δοδόνη, Μπαμπούγερα στην Καλύβρη τη Δράμα, Μπαντίδη και Γαϊτανάκι Άρτα, παραδοσιακά δρόμενα των Αποκριών, η τέχνη τη κατασκευή αντιγράφων παραδοσιακών ενδυμασιών όπω ασκείται από τον Νικόλαο Πλακίδα στην κατοχή Ετολα Καρνανία, το Πανηγύρι του Αγίου Πέτρου στα Σπάτα, τα Κάλαντα του Κριόνερου Ανατολική Στράκη στο Καλαμπάκι Δράμα. Σήμερα την εκπέμπουν οι ιατρικοί σύλλογοι τη Περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία Τράικη για την κατάσταση που επικρατεί στο ΕΣΥ σε όλη την περιφέρεια. Οι ιατρικοί σύλλογοι, σε ανακοίνωση που έχουν εκδώσει, αναδεικνύουν τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή την ώρα με σημαντικότερο όλων την υποστελέχωση των μονάδων υγεία όλων των βαθμίδων και ζητούν στήριξη από την τοπική κοινωνία αλλά και του φορεί τοπική αυτοδιοίκηση. ΣΟΕΣ εκπέμπουν οι Ιατρικοί Σύλλογοι Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και όπω αναφέρουν σε ανακοίνωσή του με αφορμή τη διαβούλευση του ΕΣΠΕ για την Υγεία, τονίζουμε απερίφραστα ότι χωρί ιατρονοσηλευτικό προσωπικό το Εθνικό Σύστημα Υγεία ψυχοραγεί. Η πολιτεία οφείλει επιτέλου να σταματήσει να εθελοτυφλεί και να πράξει τα δέοντα, επισημαίνουν μεταξύ άλλων και ζητούν την άμεση προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων στα νοσοκομεία, κέντρα υγεία, περιφερειακά ιατρία, τη μισθολογική αναβάθμιση στο ιατρικό προσωπικό και τη βελτίωση των συνθηκων εργασία τη υγεία. Αναλυτικά, η ανακοίνωση των Ιατρικών Συλλόγων Ανατολική Μακεδονία Θράκη αναφέρει. Οι Ιατρικοί Συλλόγοι Ανατολική Μακεδονία και Θράκη εκπέμπουν σο. Με αφορμή τη διαβούλευση του ΕΣΠΕ για την υγεία, τονίζουμε απερίφραστα ότι χωρί ιατρονοσυλλευτικό προσωπικό, το Εθνικό Σύστημα Υγεία ψυχοραγεί. Οι χαμηλέ αποδοχέ των ιατρών, οι άσχημε συνθήκε εργασία, η απουσία κινήτρων, η συνεχή απαξίωση με δεταλμένε μετακινήσει σε νοσοκομεία που λειτουργούν με προσωπικό ασφαλεία οδηγούν σε μαζικέ παρετήσει ιατρών και λειτουργική κλινικών και νοσοκομείων. Η πολιτεία οφείλει επιτέλου να σταματήσει να εθελοτυφλεί. Η πολιτεία οφείλει να αναγνωρίσει το πολιτιμότερο λειτουργήμα που διαφυλάσσει το ύψιστο κοινωνικό αγαθό, την υγεία των πολιτών τη. Η πολιτεία οφείλει να πράξει τα δέοντα για την ισότιμη πρόσβαση σε δωρεάν υπηρεσίες υγεία, αναφέρεται το δικαίωμα κάθε πολίτη. Ζητάμε από το Περιφερειακό Συμβούλιο τη Ανατολική Μακεδονία Τράκη να στηρίξει τα αιτήματα των ιατρικών συλλόγων τη Περιφέρεια, που είναι άμεση προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγεία αλλά και τα περιφερειακά ιατρία, μισθολογική αναβάθμιση στο ιατρικό προσωπικό ανάλογη με το μέσο όρο του μισθού των χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, βελτίωση συνθηκών εργασία στι δομέ υγεία, υιοθέτηση του πλαισίου κινήτρων του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου για που υπηρετούν σε νοσοκομεία και κέντρα υγεία κατηγορία Α, δηλαδή φορολογία, εξομοίωση των ιατρών εσύ με του αξιωματικού των ενόπλων δυνάμεων, κίνητρα για εξέλιξη και μετεκπαίδευση. Σε μια σημαντική πρόκληση προέβη η Τουρκία τι τελευταίε ημέρε, καθώ στην νεκρή ζώνη τη Κύπρου ξεκίνησαν κατασκευαστικά έργα δίπλα στο χωριό Πύλα. Η δράση αυτή τη Τουρκία, η κίνηση μάλλον αυτή τη Τουρκία, έχει ήδη προκαλέσει την αντίδραση από τον ΟΗΕ, ενώ η Κυπριακή κυβέρνηση έχει ζητήσει τη συνδρομή τη Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τη ελληνική κυβέρνηση. Οι Τουρκικέ δυνάμεις κατοχής ξεκίνησαν κατασκευαστικέ εργασίες στο μεικτό χωριό Πύλα στην Κύπρο χωρίς την άδεια του ΟΗΕ παραβιάζοντας το ουδέτερο καθεστώς της περιοχής. Η Πύλα στην οποία ζουν Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι βρίσκεται εντός της νεκρής ζώνης και ελέγχεται από τον ΟΗΕ. Σε ανακοίνωσή της, η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στην Κύπρο αναφέρει ότι ανησυχεί για τα σχέδια και για τα μη εξουσιοδοτημένα έργα μέσα στην νεκρή ζώνη κοντά στην πύλα και τονίζει τη σημασία στον σεβασμό της εντολής της αποστολής. Σημειώνει ακόμα ότι η δύναμη εργάζεται και με τις δύο πλευρές και επισημαίνει ότι σημειώθηκε πρόοδος για προώθηση της αμοιβέας αποδεκτής πορείας προς τα μπρος στην περιοχή. Ταυτόχρονα, η ειρηνευτική δύναμη καλεί την τουρκοκυπριακή πλευρά να συνεχίσει αυτές τις προσπάθειες πριν την έναρξη κατασκευαστικών έργων στην πύλα. Τέλος, τονίζει ότι η παρεμπόδιση εντάσεων και η διατήρηση του στάτους γκβο στην περιοχή της νεκρής ζώνης είναι μία από τις πιο σημαντικές προτεραιότητες της Επιτροπής. Ο Κύπριο κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετιμπιώτη σε γραπτή δήλωσή του αναφέρει ότι το τουρκικό κατοχικό καθεστώ επιχειρεί τη δημιουργία νέων τετελεσμένων εντό τη νεκρή ζώνη στην περιοχή Πύλα, σχεδιάζοντα παράνομη είσοδο στην περιοχή για κατασκευή δρόμου που θα ενώνει το κατεχόμενο χωριό Άρσο με προκεχωρημένο παράνομο στρατιωτικό φυλάκιο του κατοχικού καθεστώτο. Πρόκειται για απόπειρα σοβαρότα τη παραβίαση του στάτου Κβό. Η Κυπριακή κυβέρνηση εργάζεται προ αποτροπή το εν λόγω τουρκικού σχεδιασμού σε συνεργασία με μόνη μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ καθώς και την ελληνική κυβέρνηση. Είναι σε εξέλιξη επαφέ σε ανώτατο επίπεδο από τη διεθνή κοινότητα με αποδέκτη την Άγκυρα, τονίζοντα τη σοβαρότητα τη παραβίαση καθώ και τι αρνητικέ συνέπειε από μια τέτοια ενέργεια τόσο για την προοπτική επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό όσο και στα ευρωτουρκικά. Η Κυπριακή Κυβέρνηση αναμένει από την ειρηνευτική δύναμη στην Κύπρο να αποτρέψει του εν λόγω σχεδιασμού σύμφωνα με του όρου τη εντολή του. Ένα άρθρο που δεν τιμά καθόλου την Ελλάδα δημοσιεύεται στον ιστότοπο και την εφημερίδα Πολίτικο και έχει να κάνει με την κατάσταση που επικρατεί στα ελληνικά νησιά αναφορικά πάντα με το σύστημα υγεία. Ενώ υπογραμμίζεται στο άρθρο ότι τα ελληνικά νησιά συγκεντρώνουν και φέτο πολύ, μεγάλους, πολύ μεγάλο όγκο τουρισμού, την ίδια ώρα περιγράφεται με τα μελανότερα χρώματα η κατάσταση στι μονάδε υγεία των νησιών, στι ελλείψει των ασθενοφόρων και τις ελλείψει των γιατρών. Άρθρο κόλαφο για το υποκατάρρευση Δημόσιο Σύστημα Υγείας στην Ελλάδα φιλοξενεί η εφημερίδα Πολίτικο, κάνοντας αναφορά στις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού και ασθενοφόρων που αντιμετωπίζουν τα ασφυκτικά γεμάτα από τουρίστες νησιά. Πολλά νοσοκομεία στα νησιά δεν έχουν μόνιμου γενικού γιατρού, αναφέρει το Πολίτικο, και βασίζονται εξ ολοκλήρου στην κάλυψη των θέσεων από προσωπικό από την υπηρετική χώρα, το οποίο δελεάζεται από χρηματικά κίνητρα. Το ΕΚΑΒ βρίσκεται σε ακόμη χειρότερη κατάσταση σε πολλά νησιά των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων, μόλι ένα ασθενοφόρο είναι διαθέσιμο 24 ώρε το 24ωρο. Το πρόβλημα αυτό δεν είναι μόνο στα νησιά. Στην Αθήνα λειτουργούν περίπου 50 ασθενοφόρα αντί για τα 85 με 90 που απαιτούνται. Πρέπει να επανασχεδιάσουμε την υπηρεσία ασθενοφόρων από την αρχή, καθώ υπάρχουν τεράστια κενά σε όλη τη χώρα, δήλωσε στο Πολίτικο ο Γιώργο Μαθιόπουλο, πρόεδρο του Ελληνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθεια. Στη συντριπτική πλειονότητα των κέντρων υγεία στα μικρά νησιά του Αιγαίου πασχίζουν να ανταπεξέλθουν, καθώ ο περιορισμένο αριθμό γιατρών πρέπει να εφημερεύει καθημερινά. Αλλά ακόμη και εκεί που το κράτο αποφασίζει να προσλάβει περισσότερου, οι προσπάθειε πέφτουν στο κενό με το προσωπικό να αρνείται να μετακινηθεί στα νησιά, όπου το κόστο ζωή έχει γίνει δυσβάσταχτο λόγω τη αύξηση του τουρισμού. Αυτό επιβαρύνει περισσότερο το ΕΚΑΒ. Έχουμε στείλει αρκετού διασώστε από την υπόλοιπη χώρα στα νησιά για να καλύψουμε τι ανάγκε τη εποχή, δήλωσε ο κ. Μαθιόπουλο και συμπληρώσε ότι οι συνάδελφοί μα αναγκάζονται να κόψουν τι καλοκαιρινέ του διακοπέ. Αλλά προφανώ πρόκειται για πρόχειρε λύσει. Τον Ιούνιο, μια 60χρονη γυναίκα στο νησί τη ΚΟΠ πέθανε στο πίσω μέρο ενό φορτηγού, καθώ μεταφερόταν στο νοσοκομείο, ενώ το μοναδικό ασθενοφόρο του νησιού ήταν απασχολημένο, ανταποκρινόμενο σε άλλο επίγον περιστατικό. 11 άτομα απαιτούνται για να λειτουργήσει ένα ασθενοφόρο 24 ώρε το 24ωρο. Ο ένα νησί 40.000 μόνιμων κατοίκων, το οποίο φιλοξενεί περισσότερου από ένα εκατομμύριο τουρίστε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, διαθέτει τρία νέα ασθενοφόρα, αλλά μπορεί να λειτουργήσει μόνο ένα καθώ διαθέτει μόνο 10 τραυματιοφορεί, δύο από του οποίε συνταξιοδοτούνται το επόμενο έτο. Λίγε ημέρε πριν από το περιστατικό αυτό, μια 19χρονη γυναίκα 8 μήνων έγκυο είχε πεθάνει σε αθηναϊκό προάστιο, καθώ περίμενε για περισσότερε από 5 ώρε ασθενοφόρο και είχε κάνει περίπου 20 κλήσει σε διασώστε. Το αγέννητο παιδί τη πέθανε επίση. Από τότε, τουλάχιστον 6 ακόμη άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή του σε όλη τη χώρα λόγω έλλειψη ιατρική μεταφορά. Στο νησί τη Λέμβου, μια 78χρονη γυναίκα έχασε τι αισθήσει τη ενώ κολυμπούσε, οι τραυματιοφορεί έφτασαν δύο ώρε αργότερα στο σημείο, μόνο και μόνο για να ανακαλύψουν ότι η καρδιά τη είχε σταματήσει. Ανταποκρινόμενοι στι αυξανόμενε επικρίσει μετά από αυτού του πιθανότατα αποτρέψιμου θανάτου, λέει το Πολίτικο, η κυβέρνηση έχει αναπτύξει πυροσβέστε σε στρατιωτικό προσωπικό και τι τοπικέ αρχέ για να βοηθήσει με τι ελλείψει προσωπικού στι τουριστικέ περιοχέ. Το ΕΚΑΒ και οι γιατροί διαμαρτύρονται για την απόφαση, κάνοντα λόγο για αναζήτηση γρήγορων λύσεων. Υποστηρίζουν ότι η τοποθέτηση του ανεκπαίδευτου προσωπικού σε καταστάσει έκτακτη ανάγκη μπορεί να αποδειχτεί επικίνδυνη για του ασθενεί που χρειάζονται θεραπεία στον τόπο του συμβάντο. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε την τροπολογία για την επίγουσα ανάπτυξη πυροσβεστών και στρατιωτικού προσωπικού στι 7 Ιουλίου, καθώ οι πυροσβέστε έδιναν μάχη με τι σοβαρέ πυρκαγιέ που έκαιγαν σε όλη την Ελλάδα, οι οποίε επεκτάθηκαν ακόμη και σε μια στρατιωτική αποθήκη. Αυτή είναι η Ελλάδα του μεταρρυθμιστή Μητσοτάκη, δήλωσε ο επικεφαλή τη κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματο τη αξιωματική αντιπολίτευση ΣΥΡΙΖΑ, ο κράτη Φάμελο. Είναι αυτή η Ελλάδα 2-0, να δανείζεσαι πυροσβέστε, στρατιώτε και άλλο προσωπικό και να του τοποθετεί στο ΕΚΑΒ που δεν έχει διασώστε και οδηγού. Αυτό είναι εξυγχρονισμό. Η κυβέρνηση λέει ότι η κίνηση αυτή δεν έχει στόχο να δώσει μακροπρόθεσμη λύση στο πρόβλημα τη υποστελέχωση, αλλά να σώσει ζωέ κατά την τουριστική περίοδο. Ο πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σημειώνει το πολίτη. Το κριτικό επανεξελέγιστο στις 25 Ιουνίου έχοντας υποσχεθεί να μεταρρυθμίσει το ελληνικό σύστημα ισχύος ως προτεραιότητα. Υποσχέθηκε να προσλάβει περίπου 10.000 εργαζομένους στον τομέα της ισχύος συμπεριλαμβανομένων 800 διγώνας τανοφόρων και 250 τραυματιοφορεών με μοτοσικλέτες. Το συντομότερο δυνατό θα εφαρμοστούν, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τα μέτρα που έχουν ω στόχο την καταπολέμηση τη της οπαδικής βία στην Ελλάδα. Μετά από μία σειρά συσκέψεων, η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει μία δέσμη μέτρων, η οποία αναμένεται να εμπλουτιστεί. Ωστόσο, ήδη έχει συγκεντρώσει πειρά από την αντιπολίτευση για κακή διαχείριση συνολικά, συνολικά του συγκεκριμένου θέματο. Άμεσα στην εφαρμογή μέτρων κατά τη οπαδική βία προχωράει η κυβέρνηση μετά και τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσουρί στη Φιλαδέλφια από Χούλιγκαν στι Δυναμό Ζάγκρεπ. Το οφείλουμε στη μνήμη του Μιχάλη, στη μνήμη του Άλκη, άλλων θυμάτων, αλλά κυρίω το οφείλουμε και στα εκατομμύρια των φιλάθλων, είναι το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη που έστειλε μέσα από ανάρτηση που έκανε για τα μέτρα κατά τη οπαδική βία. Η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο τη ΣΟΕΦΑ και του ιδιοκτήτε των ΠΑΕ δεν ήταν τυχαία. Στόχο είναι να βρεθεί κοινό βηματισμό και να υπάρξει συντονισμό των προσπαθειών για την αντιμετώπιση των φαινομένων βία. Ο Πρωθυπουργό, αφού ευχαρίστησε τον πρόεδρο τη ΣΟΕΦΑ, Αλεξάνδρου Τσέφεριν, για τη συμβολή του στην προσπάθεια για την πάταξη φαινομένων βία στα γήπεδα, πρόσθεσε ότι θα ενεργοποιήσουμε όχι μόνο του εθνικού αλλά και του ευρωπαϊκού μηχανισμού στο μέτωπο τη αποτροπή τη βία και τη τιμωρία όσων ανέχονται, ευνούν και τελικά διαπράτουν τέτοια περιστατικά βία. Τ αντίδρασή μα πρέπει να είναι και θα είναι συνολική. Το οφείλουμε στη μνήμη του Μιχάλη, στη μνήμη του Άλκη, άλλων θυμάτων, αλλά κυρίω το οφείλουμε και στα εκατομμύρια των φιλάθλων. Των αγνών φιλάθλων που αγαπούν το ποδόσφαιρο, που θέλουν να πηγαίνουν στο γήπεδο με τα παιδιά του, με τι οικογένειέ του, για του οποίου τα σπορ και ειδικά το ποδόσφαιρο είναι μια πηγή χαρά, είναι μια πηγή διασκέδαση. Και αυτού του στόχου που από κοινού θέσαμε, δεσμευόμαστε ότι θα του πετύχουμε. Ειδικότερα, η κυβέρνηση προχωρά άμεσα στην εφαρμογή τριών μέτρων για την αντιμετώπιση τη οπαδική βία. Κλείσιμο των παράνομων λεσκών φιλάθλων, κάθε ομάδα θα έχει έναν μόνο σύνδεσμο με έδρα την επίσημη ΠΑΕ, έλεγχο από την ελληνική αστυνομία στι θύρε των γηπέδων, συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη δημιουργία παρατηρητρίου βία με τη συμμετοχή άλλων κρατών. Επίση, εάν απαιτηθεί, προωθείται αποκλεισμό ελληνικών ομάδων από τι ευρωπαϊκέ διοργανώσει και κλείσιμο θυρών οργανωμένων οπαδών. Την ίδια ώρα, επικριτικά είναι τα σχόλια των κομμάτων τη αντιπολίτευση για τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό για την αντιμετώπιση τη οπαδική βία. Για ακόμη μία φορά, ο κ. Μητσοτάκη εμφανίστηκε κατώτερο των περιστάσεων, προτάσσοντα μόνο την επικοινωνία, είναι το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ καταλογίζοντα τον Πρωθυπουργό ότι με τη στάση του διωγγώνει το αίσθημα ανασφάλεια τη κοινωνία. Μετά από ένα δεκαήμερο σιωπή, ο κ. Μητσοτάκη εμφανίστηκε χωρί ίχνο αυτοκριτική για το πρωτοφανέ φιάσκο που οδήγησε στη δολοφονία ενό νέου ανθρώπου. Σαν να μην κυβερνούσε ο ίδιο την προηγούμενη τετραετία, δήλωσε ότι θα διαλύσει τι παθογένειε χωρί καμία διάθεση ανάληψη πολιτική ευθύνη, επιμένει να κρατάει στη θέση του και να στηρίζει τον Υπουργό Προστασία του Πολίτη, κ. Οικονόμου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του κόμματο. Ο Πρωθυπουργό παριστάνει ότι ανέλαβε μόλι χθε τη διακυβέρνηση, δηλώνει το Πασόκ, και κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι δεν αντιλαμβάνεται το φιάσκο του επιτελικού κράτου, ούτε ότι τα αιματηρά επεισόδια στην Νέα Φιλαδέλφια υπερβαίνουν τα όρια τη οπαδική βία και συνιστούν μείζον πρόβλημα δημόσια ασφάλεια. Οπαδικοί στρατοί δρούν για λογαριασμό επιχειρηματικών συμφερόντων, σχολιάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο, τον Πρωθυπουργό ρεσιτάλ υποκρισία. Είναι εξοργιστικό το γεγονό ότι ο κ. Μητσοτάκη εμφανίστηκε σαν να μην είδε αυτό που τόσε μέρε βλέπει όλο ο ελληνικό λαό και η νεολαία, ότι η δολοφονία του Μιχάλη Κατσουρί ήταν αποτέλεσμα τη εγκληματική δράση ομάδα Κροατών φασιστών, οι οποίοι έδρασαν ανενόχλητοι μέσα στη χώρα μα, σημειώνει το γραφείο τύπου του κόμματο. Τέλο, η ελληνική λύση χαρακτήρισε τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργό ω κυβερνητική ομολογία του εγκλήματο. Ρεκόροκτα αιτία σε αιτήσει πτωχεύσεων καταγράφεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat. Τα στοιχεία αφορούν το δεύτερο τρίμηνο του 2023 και οι αριθμοί είναι πάρα πολύ μεγάλοι, έχοντα ανησυχήσει του ηθήνοντε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2015 έφτασε ο αριθμό των πτωχευμένων εταιριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δεύτερο τρίμηνο του 2023, σύμφωνα με στοιχεία τη Eurostat που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με τη Eurostat, στο δεύτερο τρίμηνο του 2023, ο αριθμό των δηλώσεων πτώχευση των επιχειρήσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε για έκτο συνεχόμενο τρίμηνο. Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ο αριθμό των πτωχεύσεων αυξήθηκε κατά 8,4% και έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη τη συλλογή δεδομένων το 2015. Οι τομείς που επλήγησαν περισσότερο είναι τα καταλήμματα και η εστίαση, όπου οι δηλώσεις πτώχευσης αυξήθηκαν κατά 24% στο δεύτερο τρίμηνο του 2023, ακολουθούμενοι από τις μεταφορές και την αποθήκευση, την εκπαίδευση, την υγεία και τις κοινωνικές δραστηριότητες. Σε σύγκριση με τα προ-πανδημία σε τέταρτο τρίμηνο του 2019, ο αριθμός των κηρύξεων πτώχευση στο δεύτερο τρίμηνο του 2023 ήταν υψηλότερο στην πλειονότητα των τομέων της οικονομίας. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στον αριθμό πτωχεύσεων σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019 καταγράφηκαν στις υπηρεσίες διαμονής και εστίασης. Αντίθετα, το δεύτερο τρίμηνο του 2023 υπήρχαν μόνο δύο τομεί τη οικονομία όπου ο αριθμό των τοχεύσεων ήταν χαμηλότερε από ό,τι στο προπανδημία τέταρτο τρίμηνο του 2019 η βιομηχανία και οι κατασκευές. Όσον αφορά τις εγγραφές νέων επιχειρήσεων, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, μετά από αύξηση 2%, το πρώτο τρίμηνο του έτους αυτές μειώθηκαν ελαφρά κατά 0,6% στο δεύτερο τρίμηνο του 2023. Γενικά, από το 2023 ο αριθμός εγγραφών νέων επιχειρήσεων ήταν υψηλότερος σε σχέση με την περίοδο 2015-2022. Σε μια σοβαρή καταγγελία μέσω του ράδιου χρόνο της Κομοτηνής» προέβη ο Βουλευτή του Πασόκου Κινάλης στη Ροδόπη, Ιλχάν Αχμέτ. Ο κύριος Ιλχάν Αχμέτ κατήγγειλε ότι έγινε προσπάθεια αποβολή του ή έστω ε, αποκλεισμού του από το πανηγύρι της πάλι στον Κέχρο με, μάλιστα, όπως ο ίδιος πάντα καταγγέλει, ε, με ενέργειε του τουρκικού προξενείου τη Κομοτηνής και αν η περιοχή μα πρωταγωνίστησε μεταξύ των δύο εθνικών καλπών εξαιτία τη επιρροή των μηχανισμών τη Άγκυρα στην κατεύθυνση ψήφων. Το μείζον αυτό ζήτημα που αναδείχθηκε ατόνισε με τεκλογικά, αναφέρει ρεπορτάζ τη εφημερίδα Ο Χρόνο τη Κομωτινή. Ωστόσο, αυτό που δεν έχει ατονίσει είναι η επιρροή του τουρκικού προξενείου, λέει το ρεπορτάζ, και των παρακλαδιών του σε μία σειρά από εκδηλώσει και δρόμενα του τόπου, όχι μόνο στο προσκήνιο αλλά και στο παρασκήνιο. Χαρακτηριστικό είναι πω σε πρόσφατο πανηγύρι πάλι με λάδι στον Κέχρο, στο αλάντε Αλάντεπέζ, από τον εκλεγμένο βουλευτή Ροδόπης Σιλχάν Αχμέτ να μην καθίσει στο τραπέζι των επισήμων και να μην εκφωνήσει λόγο γιατί το ζήτησε ο Τούρκο υποπρόξενο και ο πρόεδρο τη αυτοαποκαλούμενη Συμβουλευτική Επιτροπή Μειονότητα Δυτική Τράκη, ψευτομουφτή Κομωτινή Ιμπραμ Σερίφ. Ο βουλευτή του Πασόκ Κινάλ, Ιλχάν Αχμέτ, παραμένει και μετεκλογικά σε ευθεία ρήξη με του διπλωμάτε του τουρκικού προξενείου Κομωτινή, κόντρα που ξεκίνησε από τη στάση που κράτησε ο πρώην πρόξενο Μουράτ Ο αλλά δεν φαίνεται να έχει αυλυνθεί ούτε η

Αποκλεισμένο από τη μεγάλη πλειοψηφία των τουρκόφωνων μέσων μαζική ενημέρωση τη περιοχή, αλλά και διαγραμμένο από τη συμβουλευτική, στην οποία προεδρεύει ο ψευτομουφτή, ο Ιλχάν Αχμέτ δεν ήταν καν στη λίστα επισήμων προσκεκλημένων στο πανηγύρι. Δεν πήρα πρόσληξη από το Σύλλογο, αφού έχω εμπάργκο, είπε χαρακτηριστικά στο ράδιο χρόνο, καταγγέλλοντα ότι ο πρόεδρο του Συλλόγου είχε το θράσο να μου πει: Σα παρακαλώ καλύτερα να μην κάτσετε στο πρωτόκολλο, γιατί ο υποπρόξενο και οι άλλοι μου είπαν ότι θα αποχωρήσουν διότι είμαι ανεπιθύμητο. Γέλασα και έμεινα Πάντω, στην εκείνη την ώρα στο τραπέζι των επισήμων ήταν αρκετοί μουσουλμάνοι πολιτικοί, προεξάρχοντο του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στη Ροδόπη, ο Σγκιουρφερχάτ, αλλά και ο αντιπεριφερειάρχη Ροδόπη Νίκο Αλικίδη, η παρουσία του οποίου πάντω δεν προκάλεσε αντίδραση του Τούρκου υποπρόξενου. Ο Ιλχάν Αχμέτ αρνήθηκε να αποχωρήσει από το τραπέζι των επισήμων, προκαλώντα νέα αντίδραση του υποπρόξενου, ο οποίο παροδικά απομακρύνθηκε ω ένδειξη διαμαρτυρία στην παρουσία του Έλληνα βουλευτή. Ο λαό μίλησε και στι δύο εκλογέ. Μα έδωσε την εντολή να του εκπροσωπήσουμε παρά τι πιέσει και τι παρα... παρεμβάσει που έγιναν σε πρωτοφανή επίπεδο με απειλέ, σημείωσε ο Ιλχάν Αχμέτ για το πρόσφατο αποτέλεσμα, ενώ διαμήνυσε πω θα συνεχίσει να τηρεί την ίδια στάση που είχε το προηγούμενο διάστημα και σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο σημειώσε ότι στο πανηγύρι παρέστη ω καλεσμένο του ίδιου του κόσμου, αφού έλαβε πάνω από 50% των ψήφων στην ε, περιοχή, ενώ αναγνώρισε πω και ο αντιπεριφερειάρχη Ροδόπη Νίκο Ταλικίδη θα μπορούσε να αντιδράσει στη στάση του υποπροξένου, αλλά δεν το έπραξε. Μάλιστα, ο Ελχάν Αχμέτ ενημέρωσε του διοργανωτέ ότι αν δοθεί ο λόγο σε άλλου ερετού, όπω ο έτερο βουλευτή Ροδόπη ο Γκρουφερχάτ, αλλά όχι στον ίδιο, θα διαμαρτυρόταν έντονα ενώπιον του λαού. Τελικά, οι διοργανωτέ δεν έδωσαν το λόγο σε κανέναν εκλεγμένο. Όλα αυτά αποδεικνύουν κατά το ρεπορτάζ του χρόνου ότι η παρεμβατικότητα του τουρκικού προξενείου, αν και πλέον δεν μονοπολεί τα φώτα τη δημοσιότητας καλά κρατεί στην περιοχή. Μάλιστα, Κρατεώ, τοπικό τέλεχο του ΣΥΡΙΖΑ Ροδόπη, η Ελένη Λαυτή, πρόσφατα παραιτήθηκε από το κόμμα αφότου πρώτα εκλήθη σε απολογία γιατί κατήγγειλε δημόσια την παρέμβαση των μηχανισμών τη Τουρκία στην κατεύθυνση ψήφων στον Ομοροδότη. Η κυρία Λαυτή είπε την αλήθεια, υπεραμήθηκε ο Ιλχανο Αχμέτ και συνέχισε λέγοντα ότι ο πρωθυπουργό κατέθεσε κάποια στιγμή έγγραφα για την παρεμβατικότητα του προξενείου και παρά ταύτα ένα υποπρόξενο στο πανηγύρι. Παίρνοντα εντολή, αποδεικνύει ότι οι παρεμβάσει όχι μόνο έγιναν αλλά συνεχίζονται. Είναι προκλητικό αυτό, γιατί κατά το διάστημα των εκλογών δέποτε το Υπουργείο Εξωτερικών τη Τουρκία είπε ότι αυτά που λέει ο Πρωθυπουργό για παρέμβαση είναι ψευδή. Άρα, υπήρχε μια ομολογία. Μεγάλη απορροφητικότητα καταγράφηκε στο πρόγραμμα που αφορά στη δημιουργία επενδύσεων πράσινου αγροτουρισμού στην Ελλάδα. Το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη, σε σχετική ανακοίνωσή του, περιγράφει τόσο τα επίπεδα τη απορροφητικότητα και σημειώνει όμω ότι αντίστοιχε δράσει ενίσχυση του αγροτουρισμού θα κυλήσουν και στο μέλλον. Γρήγορα προχωρούν οι πρώτε αποφάσει έγκριση των αιτήσεων για την ενίσχυση του πράσινου αγροτουρισμού από το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων σε μια προσπάθεια μεταξύ άλλων να αντιμετωπιστεί η κλιματική κρίση. Να σημειωθεί μάλιστα πω το συγκεκριμένο υποέργο προσέλκυσε επενδυτέ όλων των κατηγοριών από όλε τι περιφέρειε τη χώρα, επιβεβαιώνοντα τη σημασία του ΕΣΑ και το ρόλο του για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών για επενδύσει στον κλάδο. Μέσα από την ταχεία απορρόφηση του του έργου με χρήση των διαθέσιμων εργαλείων θα επιτευχθεί η βελτίωση τη του αγροτικού τομέα, καθώ και η διασύνδεση του πρωτογενού και δευτερογενού με τον τριτογενή τομέα, σε μια συγκυρία κατά την οποία αναδεικνύεται η σημασία τη ποιοτική διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος τη χώρα. Το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων, ανταποκρινόμενο στι ανάγκε τη κοινωνία και τη σύγχρονη αγροτική παραγωγή, συνδέει τον τουρισμό με την φιλική προ το περιβάλλον αγροτική παραγωγή, στηρίζοντα τον πράσινο αγροτουρισμό. Είμαστε αποφασισμένοι να πάρουμε κάθε πρωτοβουλία που θα στηρίζει την ανάπτυξη ενό νέου προτύπου αγροτική επιχειρηματικότητα, το οποίο επιδιώκουμε να αποτελεί δομικό πυλώνα του νέου αναπτυξιακού μοντέλου τη Ελλάδα. Ο πρωτογενή τομέα σε όλες του τι μορφέ αποτελεί τη βάση ανάπτυξη και συνδέεται άμεσα με τη μεταποίηση και την παροχή υπηρεσιών σε τομεί καθοριστικού για την πορεία τη οικονομία μα, όπω ο τουρισμό. Η ανάπτυξη και η στήριξη δράσεων πιο φιλικών στο περιβάλλον συνάδει με τι επιταγέ τη εποχή μα και δίνει νέα όθηση στα μοναδική ποιότητα ελληνικά προϊόντα, καθιστώντα τα πιο ανταγωνιστικά. Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τον αγροτουρισμό, προχωρά η υλοποίηση μια σημαντική δράση στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψη που έχει ω στόχο να συμβάλλει στη βελτίωση τη θέση των αγροτών στην αλυσίδα αξία, να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μέσα από τη σύνδεσή του με τον τουρισμό, αλλά και να ενσωματώσει νέε διαδικασίε φιλικέ προ το περιβάλλον που βοηθούν στον περιορισμό του φαινομένου τη κλιματική αλλαγή. Τα στοιχεία μαρτύρουν ότι υπήρξε σημαντικό ενδιαφέρον από την πλευρά των επενδυτών και αυτό είναι κάτι που προκαλεί ικανοποίηση. Συνεχίζουμε με όραμα, λέει η ανακοίνωση του Υπουργείου, σχέδιο και πολλή δουλειά για την υλοποίηση του κεντρικού μα στόχου, που είναι η συνολική αναδιοργάνωση του πρωτογενού τομέα και η ανάδειξή του ω κεντρικού πυλώνα τη ελληνική οικονομία. Στο μεταξύ, η αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυση στα υποέργα του Ταμείου Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα στη Γενική Γραμματεία Αγροτική Πολιτική και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου συνεχίζεται ενώ μετά την ολοκλήρωση των ίδιων υποέργων, καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και αναδιάρθρωση των καλλιεργειών προχωρούν οι πρώτε αποφάσει έγκριση στο υποέργο Πράσινο Αγροτουρισμό. Υπενθυμίζεται ότι ενώ ο αρχικό προπολογισμό τη πρόσκληση ανερχόταν σε 49 εκατομμύρια ευρώ με ενέργειε του Υπουργείου σε συνεργασία με του αρμόδιου φορεί, το ποσό αυξήθηκε σε 74 εκατομμύρια ευρώ με αποτέλεσμα να βρίσκονται εντό προπολογισμού και οι 87 υποβληθεί αιτήσει. Νέα δεδομένα στον τομέα τη υγεία φέρνει μια, μια μελέτη διεθνών προδιαγραφών που έγινε και αφορά το θύμο Αδένα. Ο θύμο Αδένα είναι ένα μικρό αδένα του ανθρωπίνου σώματο, ο οποίο όμω μέχρι τώρα είχε διαφορετική διαχείριση από του επιστήμονε. Με τη νέα μελέτη να επιμένει ότι πλέον πρέπει να αντιμετωπίζεται διαφορετικά ο συγκεκριμένο αδένα, προκειμένου να μειώνονται οι κίνδυνοι ε, προσβολή από καρκίνο και άλλων θανατηφόρων ασθενειών του ανθρώπου. Υπάρχει ένα μικρό λιπόδη αδένα που βρίσκεται πίσω από το στέρνο, ο οποίο θεωρείται άχρηστο για του ανθρώπου όταν ενηλικιώνονται. Μια πρόσφατη αναδρομική μελέτη, ωστόσο, δείχνει ότι ο θύμο αδένα δεν είναι τόσο άχρηστο όσο πίστευαν κάποτε οι επιστήμονε. Αμερικανοί ερευνητέ διαπίστωσαν ότι όσοι αφαιρούν το συγκεκριμένο αδένα αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία αργότερα στη ζωή του. Αντιμετωπίζουν επίση αυξημένο κίνδυνο εμφάνιση καρκίνου. Οι επιστήμονε τη μελέτη τονίζουν ότι η μελέτη είναι καθαρά στατιστική και δεν μπορεί να αποδείξει ότι η αφαίρεση του θύμου αδένα προκαλεί άμεσα καρκίνο ή άλλε θανατηφόρε ασθένειε. Ωστόσο, υποστηρίζουν ότι η διατήρηση του θύμου θα πρέπει να αποτελεί κλινική προτεραιότητα όπου αυτό είναι δυνατόν. Στην παιδική ηλικία, ο θύμο είναι γνωστό ότι παίζει κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη του ανασωπητικού συστήματο. Όταν ο αδένα αφαιρείται σε νεαρή ηλικία, οι ασθενεί εμφανίζουν μακροπρόθεσμη μείωση των ταφ τα οποία είναι ένα τύπο λευκών αιμοσφαιρίων που καταπολεμούν τα μικρόβια και τι ασθένειε. Τα παιδιά χωρί θύμο τείνουν επίση να έχουν μειωμένη ανοσολογική απόκριση στα εμβόλια. Μέχρι να φτάσει ένα άτομο στην εφηβεία, ωστόσο, ο θύμος συρρυκνώνεται και παράγει πολύ λιγότερα ταυκύτταρα για τον οργανισμό. Μπορεί φαινομενικά να αφαιρεθεί χωρί άμεση βλάβη και επειδή βρίσκεται μπροστά από την καρδιά, συχνά αφαιρείται κατά τη διάρκεια χειρουργική επέμβαση. Αλλά ενώ ορισμένοι ασθενείς με καρκίνο του θύμου ή χρόνια αυτοάνωσα νοσήματα, όπως μια ασθένεια Graves χρειάζεται να υποβληθούν σε θυμεκτομή κατά την οποία ο θύμος αφαιρείται χειρουργικά, ο αδένας δεν αποτελεί πάντα εμπόδιο. Χρησιμοποιώντα δεδομένα ασθενών από ένα κρατικό σύστημα υγειονομική περίθαλψη, οι ερευνητέ στη Βοστόνη συνέκριναν τα αποτελέσματα ασθενών που είχαν υποβληθεί σε καρδιοχειρουργική επέμβαση. Περίπου 6.000 άτομα δεν είχαν υποβληθεί σε αφαίρεση θύμου, ενώ 1.146 άτομα είχαν. Όσοι είχαν υποβληθεί σε θυμεκτομή είχαν σχεδόν διπλάσει πιθανότητες πιθανότητε να πεθάνουν μέσα σε 5 χρόνια από του υπόλοιπου, ακόμη και μετά τη συνεκτίμηση του φίλου, τη ηλικία, τη φυλή και όσων είχαν καρκίνο του θύμου, μια ασθένεια ή με λοιμώξει. Οι ασθενείς, του οποίους αφαιρέθηκε ο θύμος αδένας, είχαν επίσης διπλάσιες πιθανότητες να αναπτύξουν καρκίνο εντός 5 ετών από τη χειρουργική επέμβαση και επιπλέον ο καρκίνος αυτός ήταν γενικά πιο επιθετικός και συχνά επανεμφανιζόταν μετά τη θεραπεία σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Οι αυτόχθονε κάτοικοι και οι τοπικέ κοινωνίε κατέχουν το κλειδί για την αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή, σημειώνει ε, μια μελέτη που έγινε σε μεγάλο επίπεδο, σε μεγάλη κλίμακα και μεγάλο ελληνικέ, από ένα Ισπανικό Πανεπιστήμιο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτή τη μελέτη, οι αυτόχθονε κάτοικοι, λόγω του τρόπου με τον οποίο ζουν, γνωρίζουν κατέχουν μια γνώση που, αν ληφθεί σοβαρά υπόψη, μπορεί να συνδράμει σημαντικά και ένεργα στην αναστροφή τη κλιματική κρίση. Οι αυτόχθονε λαοί και οι τοπικέ κοινότητε σε όλο τον κόσμο διαθέτουν πλούσιε και εκτεταμένε γενικέ γνώσει σχετικά με τι επιπτώσει τη κλιματική αλλαγή και του πιθανού τρόπου προσαρμογή. Οι γνώσει αυτέ θα πρέπει να αναγνωριστούν τόσο από του επιστήμονε όσο και από του υπεύθυνου χάραξη πολιτική για την κλιματική αλλαγή. Αυτό είναι το κύριο συμπέρασμα μια διεθνού μελέτη με επικεφαλή στο Ινστιτούτο Περιβαλλοντική Επιστήμη και Τεχνολογία του Universitat Autonoma de Barcelona, το οποίο πέρασε πέντε χρόνια αναλύοντα και παρέχοντα λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι αυτόχθονες πληθυσμοί και οι τοπικέ κοινότητες αντιλαμβάνονται και ανταποκρίνονται στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στι περιοχές όπου ζουν. Με επικεφαλή στη Βικτόρια Ρέις Γκαρσία, ερευνήτρια, το έργο με τίτλο Local Indicators of Climate Change Impact, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, ανέλησε 52 μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε αυτόχθονες και τοπικές κοινότητες σε όλο τον κόσμο. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί και οι τοπικέ κοινότητε πλήττονται δυσανάλογα από την κλιματική αλλαγή, Καθώ συχνά ζουν σε κλιματικά καυτά σημεία και εξαρτώνται από βιοποριστικά μέσα που βασίζονται στη φύση. Ω κοινωνίε συχνά περιθωριοποιημένε λόγω ιστορικών και συνεχιζόμενων κοινωνικών ανισοτήτων, η κλιματική αλλαγή είναι μόνο μία από τι πολλέ προκλήσει που αντιμετωπίζουν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο περιβαλλοντική υποβάθμιση. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι κοινότητε αυτέ διαθέτουν πλούσιε και ετερόκλητε γνώσει σχετικά με τι μεθόδου προσαρμογή στι επιπτώσει τη κλιματική αλλαγή. Συνδεδεμένες με το φυσικό του περιβάλλον από γενιά σε γενιά έχουν μια ολιστική κατανόηση των αλυσιδωτών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής από τις αλλαγές στα ατμοσφαιρικά, φυσικά και βιολογικά συστήματα έως τις επιπτώσεις στα μέσα διαβίωσής τους, εξήγησε η ερευνήτρια. Οι μελέτες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως για παράδειγμα το πώς η αστάθεια των καιρικών συνθήκων καθιστά όλο και πιο δύσκολη τη γεωργία στο Περού ή το Μεξικό και το κυνήγι του θαλάσσιου πάγου εξαιρετικά επικίνδυνο στις περιοχές της Αρκτικής ή το οι μεταβαλλόμενες και θερμοκρασίες του ρηχού υφάλου καθιστούν δύσκολη την αλλίευση χταποδιών στο νησί Γουασίνη στην Κένια. Η έρευνα καλύπτει κοινότητε που κυμαίνονται από βοσκού ταράνδων κόριαξ στη Σιβηρία τη Ρωσία μέχρι εκείνου στη Βόρεια Κένια ή την Πούνα Σέκα, την στην Αργεντινή, ψαράδε, τον ποταμό Ζουρουά στη Βραζιλία, αγρότε στο Περού, στην Νότια Χιλή και ηθαγενεί στα Φίτζη. Ωστόσο, οι με αυτέ γνώσει δεν λαμβάνονται επαρκώ υπόψη στι εκθέσει και τι πολιτικέ για την αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή, ακόμη και σε περιοχέ όπου τα δεδομένα είναι ελάχιστα λόγω τη δύσκολη πρόσβασή του ή όταν τα μέτρα προσαρμογή εφαρμόζονται στα εδάφη του. Ω εκ τούτου, οι ερευνητέ υποστηρίζουν ότι ω νόμιμη θεματοφύλακη τη γνώση σχετικά με την κλιματική αλλαγή, και τι επιπτώσει στο τοπικό περιβάλλον, οι αυτόχθονε πληθυσμοί και οι τοπικέ κοινότητε θα πρέπει να έχουν κεντρικότερο ρόλο στι επιστημονικέ και πολιτικέ διαδικασίε κατανόηση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Καλούν επίση τα θεσμικά όργανα που εμπλέκονται στην αξιολόγηση των επιπτώσεων και στο σχεδιασμό πολιτικών και σχεδίων προσαρμογή σε τοπικό, εθνικό και διεθνέ επίπεδο να ενσωματώσουν αυτέ τι γνώσει στη λήψη αποφάσεων. Ζητούν επίση να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα δικαιώματα των αυτόχθων πληθυσμών, συμπεριλαμβανομένων του σεβασμού της κυριαρχίας τους, καθώς και στα δικαιώματα άλλων κοινοτήτων που εξαρτώνται από τη φύση, διασφαλίζοντας ότι συμμετέχουν πραγματικά στην αξιολόγηση, τη λήψη αποφάσεων και τους μηχανισμούς αποκατάστασης του κλίματος. Και στο σημείο αυτό κύριε και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημερωσή σας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.